Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στη σελίδα 683. Είναι από το βιβλίο Ιερεμίας, από το κεφάλαιο ΙΓ, 13ο κεφάλαιο και εδάφιο 15. Εδάφιο 15, σελίδα 683 και κεφάλαιο ΙΓ. Ακούσατε και ακροάστητε, μη επέρεστε, διότι ο Κύριος ελάλησε. Δότε δόξα εις Κύριον των Θεών ημών. Πριν φέρει σκότος και πριν οι πόδες σας προσκόψωσιν επί τα σκοτεινά όρη και ενώ προσμένετε φως, μετατρέψει αυτός εις σκιάν θανάτου και καταστήσει αυτό πυκνών σκότος. Αλλά εάν δεν ακούσετε τούτο, η ψυχή μου θέλει κλάψει κρυφίως δια την υπερηφανία ημών. Και ο οφθαλμός μου θέλει κλάψει πικρά και καταρρεύσει δάκρυα δια το πίμνιον του Κυρίου, διότι το πίμνιον του Κυρίου φέρεται εις αιχμαλωσία. Είπατε προς τον βασιλέα και προς τη βασίλισσα, ταπεινώθητε, καθίσατε, διότι θέλει καταβιβαστεί από τον κεφαλόν ημών ο στέφανος της δόξης ημών. Επόλης του νότου θέλουν συγκλειστεί και δεν θέλει είστε ο ανοίγων. Ο Ιούδας άπας θέλει φερθεί σε αιχμαλωσίαν, ολοκλήρως θέλει φερθεί αιχμάλωτος. Υψώσατε τους οφθαλμούς ημών και θεωρίζατε τους ερχομένους από βορρά, που είναι το πίμνιον το δοθένισε τα ωραία σου πρόβατα. Τι θέλεις πει όταν σε επισκεφθεί, διότι εσύ δίδαξες αυτούς να άρχωσιν επί σου ως ηγεμόνες. Δε θέλουσι σε συλλάβει πόνι ως γυναίκαν τίκτουσαν, και αν ύπησεν την καρδία σου, διατί συνέβησαν εις εμέ ταύτα, δια το πλήθος της ανομίας σου εσηκώθησαν τα κράσπεδά σου και γυμνώθησαν επτέρνες σου. Δύναται ο Αιθίωπς να αλλάξει το δέρμα αυτού και η πάρδαλη στα ποικίλματα αυτής? Τότε δύναστε κι εσείς να κάμετε καλόν οι μαθώντες το κακόν. Δια τούτο θέλω σκορπίσει αυτούς ως άχυρον φερόμενον υπό ανέμου της ερήμου. Ούτως είναι παρεμού ο κλήρος σου. Το μερίδιο το μεμετρημένο εισέ, λέγει Κύριος, διότι με λησμόνησας και ήλπισας επί το ψεύδος. Δια τούτο κι εγώ θέλω σηκώσει τα κράσπεδά σου επί το πρόσωπον σου και θέλει φανεί η αισχήνη σου, είδον τα σμιχεία σου και τους χρεμετισμούς σου, την εσχρότητα της πορνείας σου, τα βδελίγματά σου επί τους λόφους, επί τα σπεδιάδας. Ουέ είσαι η Ιερουσαλήμ, δεν θέλεις καθαριστεί? Μετά πότε έτη? Ο λόγος του Κυρίου, ο γενόμονος προς Ιερεμίαν περί της ανομβρίας. Ο Ιούδας πενθεί και η πύλε αυτού είναι περίλυπη. Κοίτονται κατά γης μεγαλοδημονούσε. Ανέβη η κραυγή της Ιερουσαλήμ και οι μεγιστάνες αυτής απέστειλαν τους νέους αυτών διείδωρ. Ήλθον εις τα φρέατα, δεν έβρικαν είδωρ. Επέστρεψαν με τα αγγεία αυτών κενά. Κάτι σχύνθησαν και ενετράπησαν και σκέπασαν τα σκεφαλά αυτών, επειδή η γη εσχίστη, διότι δεν είτο βροχή επί της γης. Οι γεωργοί σχύνθησαν, εξκέπασαν τα σκεφαλά αυτών, και η έλαφος έτη γεννήσασα εν τη παιδιάδη εγκατέλειπε το τέκνον αυτής, επειδή χόρτος δεν είτο. Και οι άγριοι αιώνοι εστάθησαν επί τους υψηλούς τόπους ερόφουν τον αέραν ως θώες, οι οφθαλμοί αυτών εμαράνθησαν επειδή χόρτος δεν είτο. Κύριε, αν και ανομία ημών καταμαρτυρώσιν εναντίον ημών, κάμε όμως δια το όνομά σου. Διότι η αποστασία ημών επληθύνθησαν, εις εί μαρτήσαμεν. Ελπίς του Ισραήλ, σωτήρ αυτού εν καιρό θλίψεως, γιατί ήνθελες είστε ως πάρικος εν τη γη και ως οδηπόρος εκκλίνων εις κατάλημα? Γιατί ήθελες είστε ως άνθρωπος εκστατικός, ως ισχυρός, μη δυνάμενος να σώσει? Αλλά σύ, Κύριε, εν μέσω ημών είσαι και το όνομά σου εκλήθη εφ' ημάς, μη εγκαταλείπεις ημάς. Αμήν. Ο Θεός με θλίψη, αδελφοί αγαπητοί, απευθύνεται στο λαό του Ισραήλ με θλίψη, με πόνο, με αγωνία για την κατάσταση που βρίσκεται, και αφού εξήγησε το βασικό πρόβλημα της τραγικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται και που ήταν δύο πράγματα αν και ένα. Πρώτον,
η υπερηφάνεια του Ιούδα επειδή ήσαν Ιουδαίοι. Εμείς είμαστε Ιουδαίοι. Εμείς είμαστε λαός του Θεού. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι που ο Θεός διάλεξε. Εμείς έχουμε το Λόγο του Θεού. Εμείς έχουμε την αλήθεια. Εμείς έχουμε όλα όσα ο Θεός μας έδωσε. Και αυτό δημιούργησε μέσα στην καρδιά τους έπαρση, έπαρση μεγάλη που δεν αρέσει καθόλου στο Θεό, γιατί γνωρίζει ο Θεός ότι αυτού του είδους η έπαρση είναι η απαρχή μεγάλων κακών στην πραγματικότητα, μεγάλων αμαρτιών, παραβάσεων και ανομιών, δηλαδή μεγάλης αποστασίας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η υπερηφάνεια που βλέπει ο Θεός στο λαό Ισραήλ εκείνη τη στιγμή και εκφράζει μέσα από τον προφητικό λόγο του Ιερεμία του προφήτου, αλλά βλέπει και μία ακόμη, θα τολμούσα να πω, χειρότερη, εν πάση περιπτώσει το ίδιο, άσχημη υπερηφάνεια. Εμείς κατοικούμε στα Ιεροσόλυμα. Εμείς κατοικούμε όχι στη Σαμάρια, και δεν μιλάμε για τα έθνη, στα Ιεροσόλυμα, στην πόλη την οποία ο Θεός διάλεξε, στην πόλη την ένδοξη, στην πόλη που ο Θεός εξέλεξε για να οικοδομήσει το ναόν Του, στην πόλη την οποία ο Θεός εξέλεξε για να αποκαλύψει την παρουσία Του, στην πόλη την οποία ο Θεός εξέλεξε για να φανερώνεται δια Πνεύματος Αγίου. Αιτίες που πολύ εύκολα μπορούν να οδηγήσουν τους καλούς, δυστυχώς, χριστιανούς στις χειρότερες καταστάσεις αποστασίας. Εμείς και όχι ο Θεός, και το Πνεύμα το Άγιο και όχι η χάρις του Θεού. Και είναι κάτι, αδερφοί αγαπητοί, που πολύ εύκολα μπορούμε όλοι να το πάθουμε και σε όλους να μας συμβεί. Να μιλάμε για τον Χριστό, δείχνοντας το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, και στην πραγματικότητα, αντί να δείχνουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που κρατάμε, δείχνουμε τον εαυτό μας ότι κρατάει το Ευαγγέλιο. Πολύ μικρή διαφορά, αλλά με τρομακτικά αποτελέσματα. Όταν κάνουμε την ομολογία μας, αντί να δοξάζεται ο Θεός, δοξάζουμε τον εαυτό μας. Όταν μιλάμε για την Εκκλησία μας, αντί να φανερώνεται μέσα από τα λόγια μας και τη ζωή μας η χάρις του Χριστού, φανερώνεται και αποκαλύπτεται η δύναμή μας, που στην πραγματικότητα είναι η δύναμη Θεού. Και αντί το καύχημά μας να είναι ο Χριστός, το καύχημά μας είμαστε εμείς ενώπιον του Χριστού. Πράγματα τα οποία δύσκολα, πολύ δύσκολα μπορεί να τα καταλάβει ο άνθρωπος, γιατί όπως είπαμε και λέμε και θα συνεχίζουμε να λέμε, η καρδιά μας, η καρδιά του ανθρώπου, η καρδιά του χριστιανού που συνεχίζει να είναι άνθρωπος, είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα εύκολα με την καρδιά μας, εάν δεν κάνει χάρη ο Θεός να την υποτάξει κάτω από το Λόγο Του και κάτω από την παρουσία Του και από το Πνεύμα Του το Άγιο. Αυτό λοιπόν που χρειαζόμαστε, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι να γίνουμε καλοί χριστιανοί, είναι ο Θεός να κάνει χάρη στη ζωή μας, να μας πλαχνιστεί και να μας ελεήσει. Να μας πλαχνίζεται και να μας ελεεί. Γιατί είναι αληθές και δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Πέραν του ότι είναι και γραμμένο και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, αλλά το βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας, αν προσεκτικά στρέφουμε το βλέμμα μας στις πράξεις μας, στις ενέργειές μας και στην πορεία μας. Είναι αληθές ότι είμαστε άθλιοι και ουτιδανοί. Είναι αληθές. Δεν μας το λέει ο Θεός αυτό για να μας απογοητεύσει. Αντιθέτως, μας το λέει ο Θεός για να στρέψουμε το βλέμμα μας και την ελπίδα μας σε εκείνον, ώστε με χαρά να γίνει καύχημά μας ο Χριστός, με χαρά να είναι ελπίδα μας ο Χριστός και προσοχή και μόνο ο Χριστός, ώστε η ζωή μας να βρίσκεται σκεπασμένη, κρυμμένη κάτω από τα σπλάχνα του Χριστού, κάτω από το έλεος και κάτω από τη χάρη του Χριστού, και να προσέχουμε ιδιαίτερα, ιδιαίτερα να παρατηρούμε και να παρακολουθούμε τις ενέργειες του Θεού, αλλά τις ενέργειες τις δικές μας και την πορεία μας.
Δεν θα άκουγε ποτέ τη φωνή του Θεού ο Μωυσής όταν είδε τη βάτο να καίεται χωρίς να κατακαίεται, αν δεν στεκόταν να παρατηρήσει. Ο δε Θεός φωνάζει μέσα από τον Ισαΐα τον προφήτη: «Τι τυφλός παρά ο δούλος μου και τι σκοφός παρά ο μηνυτής τον οποίον εγώ απέστειλα». Και μην πηγαίνει το μυαλό μας όταν ο Θεός λέει «Τι σκοφός και τι τυφλός παρά ο δούλος μου» σε κάποιους ανθρώπους που τους θεωρούμε και ειδικούς. Δεν υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία, αδερφοί. Δεν υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι. Δεν υπάρχουν καλύτεροι και χειρότεροι. Όλοι είμαστε το ίδιο άθλοι και ουτιδανοί, μόνο που ο Χριστός κάποιους ανθρώπους τους χρησιμοποιεί έτσι, κάποιους ανθρώπους τους χρησιμοποιεί αλλιώς, γιατί έτσι έχει δημιουργήσει ο Θεός την Εκκλησία Του και μας το εξηγεί ότι η Εκκλησία Του δεν είναι τίποτα περισσότερο παρά το σώμα του Χριστού, που το σώμα του Χριστού πρέπει να έχει και μυαλό, που δεν είναι άλλο από το Χριστό, αλλά πρέπει να έχει και μάτια, πρέπει να έχει και αυτιά, πρέπει να έχει και πόδια, πρέπει να έχει και χέρια, πρέπει να έχει και ματοτσίνωρα, πρέπει να έχει και μουστάκια, αν πρέπει. Όλα θα πρέπει, γιατί όλα είναι χρήσιμα, όλα είναι απαραίτητα. Δεν μπορεί να ζήσει το σώμα υγιώς αν δεν έχει χέρια και μάλιστα δύο, ούτε τρία ούτε ένα. Δεν μπορεί να ζήσει το σώμα υγιώς αν δεν έχει μάτια που να βλέπουν με τον ίδιο τρόπο, όχι το ένα από εδώ και το άλλο από εκεί. Δεν μπορεί να ζήσει φυσιολογικά. Και όπως το σώμα πρέπει να διατηρεί την υγεία του και να κατευθύνεται αποκλειστικά από το μυαλό, από την κεφαλή, από το πνεύμα, έτσι και το σώμα της Εκκλησίας πρέπει να είναι υγιές και να κατευθύνεται από το Χριστό που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Και όταν λέμε Εκκλησία, εννοούμε βέβαια αυτό που βλέπουμε τώρα εμείς, γιατί δεν μπορούμε να εννοήσουμε αυτή τη στιγμή την Εκκλησία όλης της Ελλάδος ή την Εκκλησία όλης της Ευρώπης ή την Εκκλησία όλου του κόσμου, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μπορούμε να πούμε για τους Έλληνες, μπορούμε να πούμε όμως, και αυτό πρέπει να πούμε είναι για τον εαυτό μας. Ο εαυτός μας λοιπόν σαν Εκκλησία είναι αυτή εδώ. Αλλά ο εαυτός μας και σαν Εκκλησία, σαν ομάδα, σαν σύνολο, είναι και η οικογένειά μας. Είναι και τα παιδιά μας. Είναι πρώτα απ' όλα ο εαυτός μας. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος δεν διστάζει, αλλά επιμένοντας προτρέπει, προσέχετε εις εαυτούς πρώτον και ύστερα στο πίμνιο που ο Θεός έθεσε τον καθένα να επιμελείται. Σε στους πρεσβύτερους έδωσε να επιμελείται κάποιους αδελφούς, κάποιες εκκλησίες. Στους υπεύθυνους της νεολαίας έδωσε την ευθύνη να επιμελούνται τους νέους. Στον πατέρα έδωσε την ευθύνη να κυβερνάει την οικογένειά του. Στη μητέρα έδωσε την ευθύνη ο Θεός να είναι οικοφύλακας και να φροντίζει τα παιδιά της ανεξαρτήτως ηλικίας. Η γυναίκα πρέπει να φροντίζει τα παιδιά της, έστω και αν είναι 6 μηνών, 6 ετών ή 60 ετών. Για τις γραίες έχει συγκεκριμένες εντολές ο Θεός. Το ίδιο βεβαίως και οι άντρες, το ίδιο και τα παιδιά, το ίδιο και όλοι μας. Και να προσέχουμε την αιτία του μεγάλου κακού. Την αιτία που έπεσε το χερούβ το επισκιάζον, που ήταν πρώτο στη τάξη χερούβ ανάμεσα σε όλα τα χερουβίμ, ιδιαίτερα πλασμένος και φτιαγμένος ο Θεός για να τον δοξάζει, και έπεσε, γιατί ενώ του έδωσε την εντολή και την αποστολή να δοξάζει το Θεό, αυτός έλαβε απόφαση να δοξάσει τον εαυτό του. Αυτό ακριβώς λέει ο Ιερεμίας στον Ιούδα τότε. Αυτό ακριβώς λέει ο Χριστός σε μας, τον καθέναν από μας σήμερα. Και μάλιστα έφερε εκείνη την πάρα πολύ ωραία, όχι παραβολή, παράδειγμα, με τη ζώνη τη λινή που τον έστειλε και αγόρασε, τη φόρεσε, η ένδειξη της δόξας, και ύστερα από λίγο του λέει πήγαινε τώρα θάψτη και πήγαινε να δεις πως κατάντησε. Και κατάντησε φθαρμένη και άχρηστη. Και λέει ο Θεός, έτσι θα καταντήσει και ο λαός μου για την υπερηφάνεια του σαν Ιουδαίοι και για την υπερηφάνεια τους σαν κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Και από εκεί και πέρα πια αρχίζει το κατρακύλισμα του ανθρώπου που έχει αφετηρία, όπως είπαμε, την απερηφάνεια, και η πρώτη ένδειξη είναι αυτό που διαβάσαμε την περασμένη Δευτέρα με τη χάρη του Χριστού.
θα κάμω, λέει, τους Ιουδαίους να συντρίψουν ο ένας τον άλλον. Αρχίζουν οι τσακωμοί, αρχίζουν οι διχόνοιες, αρχίζουν οι διαφωνίες μέσα στην εκκλησία, μέσα στην οικογένεια, μέσα στα αδέλφια, που αυτό δεν διορθώνεται, γιατί τίποτα δεν διορθώνεται αν δεν το διορθώσει ο Θεός. Και γίνεται, και τίποτα δεν γίνεται αν δεν το επιτρέψει ο Θεός. Όταν βλέπουμε λοιπόν μέσα στη ζωή μας τσακωμούς, μόνο υπό της περηφανίας έρχεται το έω. Το λέει η Γραφή, έρχεται η ιέρης. Τσακώθηκες με τη γυναίκα σου, έχεις υπερηφάνεια, τέλειωσε. Τσακώθηκες με τον άντρα σου, έχεις υπερηφάνεια. Μα δεν το καταλαβαίνω, η γυναίκα μου φταίει. Δεν φταίει η γυναίκα σου, εσύ φταίς. Ο άντρας μου φταίει, δεν φταίει ο άντρας σου, εσύ φταίς. Και τι πρέπει να κάνουμε, αυτό σήμερα μας λέει ο Θεός. Τι πρέπει να κάνουμε όταν βλέπουμε τα σημάδια της υπερηφάνειας που θα μας οδηγούν από το κακό στο χειρότερο και από το χειρότερο στο ακόμη χειρότερο μέχρι να φτάσει το τέλος. Λέει λοιπόν ο Θεός, ακούσατε, με προσοχή δηλαδή, και ακροάστητε. Δώσετε προσοχή, ακούστε με προσοχή το λόγο μου για να γλιτώσετε αυτά τα κακά τα οποία έρχονται. Μην το θεωρείτε. Ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο λάθος, αδερφοί, που κάνουμε? Τσακώνομαι εγώ με τον αδερφό μου, τον συμπρεσβύτερο, και είμαι και ήσυχος και λέω αυτός θέλει να βάλει και μυαλό, να ησυχάσει, γιατί αν δεν ησυχάσει θα πάθει και χειρότερα. Και δεν κάθομαι να σκεφτώ ότι δεν φταίει αυτός. Ακόμη πιο ήπια, δεν φταίει μόνο αυτός. Και πιο γραφικά, εγώ φταίω και δεν με νοιάζει αν φταίει και αυτός. Εγώ φταίω. Γιατί τι λέει η Γραφή, βλέπεις τον πονηρό, φύγε. Βλέπεις τον αδερφό σου, την αδερφή σου, ότι έχει πάθει κάτι. Κάτι έχει αγριέψει. Δικαιολογημένα, δικαιολόγητα, κάτι έχει πάθει. Έχει παράπονο, έχει θυμό, έχει πίκρα, έχει... κάτι έχει πάθει. Μη στέκεσαι μπροστά. Πήγαινε και κρύψου, βλέπεις το κακό. Ο σοφός άνθρωπος βλέπει το κακό και φεύγει και κρύβεται και περιμένει να παρέλθει ο καιρός της οργής. Και πού κρύβεται? Όχι σε ένα δωμάτιο μέσα. Στο ταμείο του, στην αγκαλιά του Χριστού κρύβεται. Δεν φεύγουμε και κρυβόμαστε για να μην μας δίνουνε. Φεύγουμε και κρυβόμαστε για να προσευχηθούμε, αδερφοί, για να βρούμε χάρη από το Θεό, για να μας πλαχνιστεί ο Θεός και να μας ελεήσει. Μην αφήνετε την καρδιά σας να ησυχάζει όταν υπάρχει διαφωνία, όταν υπάρχει αντιπαράθεση, όταν υπάρχει, δεν λέω για θυμό και μίσος, μη γίνει το τέτοιο πράγμα, αλλά όταν δεν υπάρχει ομοφροσύνη και ακόμη περισσότερο ισοψυχία. Μην ησυχάσετε. Μην ησυχάζετε, θα προχωρήσεις στο χειρότερο. Βλέπεις ότι δεν συμπαθείς τον άντρα σου. Μπορεί να συμβεί αυτό? Πώς δεν μπορεί? Γιατί βλέπεις ελαττώματα σε αυτόν. Είναι υπερήφανος, έτσι νομίζεις. Μπορεί να είναι. Είναι αδιάφορος, είναι. Μη θεωρείς ότι ο άντρας σου έχει το λάθος. Βλέπεις τη γυναίκα σου και έχεις παράπονα μαζί της. Δεν με προσέχει, δεν με φροντίζει, δεν κάνει αυτό που πρέπει, δεν με υπακούει, δεν υποτάσσεται. Δεν σου έχει δώσει εσένα εντολή ο Θεός να την κάνεις να υποτάσσεται και να σε υπακούει. Εντολή σου έχει δώσει ο Θεός να την αγαπάς, να την φροντίζεις και να την περιθάλπτεις και να προσέχεις με την πικραίνεις σε όποια πνευματική ή ψυχική ή ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται. Θέλει τη βοήθειά σου, αλλά όχι τη βοήθεια τη δική σου, τη βοήθεια του Θεού. Θα αγωνιζόμαστε. Και όταν ο Λόγος του Θεού μας λέει κάτι, αδερφοί αγαπητοί, εν γέννη, πόσο μάλλον σε ειδικότερα θέματα. Ζητείτε την ειρήνη μετά πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό. Και πόσο εντύπωση μου κάνει που συνδυάζει ο Θεός την ειρήνη με τον αγιασμό. Άνευ του οποίου κανείς δεν πρόκειται να δει το πρόσωπο του Θεού. Και μην πάει το μυαλό σας μόνο να πάει, αλλά όχι μόνο στην αρπαγή της Εκκλησίας. Το πρόσωπο του Θεού πρέπει να το βλέπουμε στη ζωή μας κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο, κάθε λεπτό, συνέχεια. Να βλέπουμε το πρόσωπο του Θεού στη ζωή μας, την εύνοια του Θεού, τη βοήθεια του Θεού. Δεν σημαίνει όταν έχεις την εύνοια του Θεού ότι θα σου ανοίξει ένα δρόμο που θα είναι σπαρμένος με ροδοπέταλα και έτσι χαρούμενος. Όχι.
Αλλά όπως λέει ο Δαβίδ, η οφθαλμή του Κυρίου είναι στραμμένη στην κραυγή των δικαίων. Και πότε κραυγάζουν οι δικαίοι? Στην ταλαιπωρία τους, στη θλίψη τους. Αλλά ο Θεός τους ακούει, και όταν ο Θεός ξέρουμε ότι μας ακούει, ξέρουμε ότι μας απαντάει κιόλας. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Ζητείτε λοιπόν την ειρήνη, και θέλω να σας παρακαλέσω, αδερφοί αγαπητοί, στο όνομα του Χριστού να σας παρακαλέσω, σαν να μας παρακαλεί όλος μας ο Θεός, να το πάρουμε αυτό σαν νόμο μέσα στη ζωή μας, να ζητούμε την ειρήνη με όλους τους ανθρώπους. Και δεν λέει αιτείτε την ειρήνη, γιατί αιτείτε την ειρήνη σαν αποτέλεσμα έχει να σας δοθεί, αλλά λέει ζητείτε την ειρήνη, που σημαίνει ότι θα τη βρείτε. Πρέπει να βρεις τον τρόπο να ειρηνεύσεις, όχι με τον αντιδικό σου, όσο μάλλον με τον αντιδικό σου, με τον αδελφό σου, με την αδελφή σου, με τον άντρα σου, τη γυναίκα σου, τον πατέρα σου. Τουλάχιστον, λέει η Γραφή, και μας ελευθερώνει για να μην έχουμε βάρος περισσότερο από ό,τι πρέπει, το αφημών, τουλάχιστον ό,τι εξαρτάται από μας. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να είναι μαζί σου όταν η καρδιά σου δεν είναι απόλυτα τακτοποιημένη. Και τι σημαίνει τακτοποιημένη? Όχι με συγχωρητικότητα μόνο, με αγάπη γεμάτη. Τακτοποιημένη με όλους τους ανθρώπους, πόσο μάλλον με τους οικείους της πίστεως. Με όλους τους ανθρώπους, επαναλαμβάνω, πόσο μάλλον με τους οικείους της πίστεως. Μη θυμώνεις με τη μητέρα σου, μη θυμώνεις με το γιο σου, μη θυμώνεις με την κόρη σου. Θα θυμώσουμε. Το λέει και ο Λόγος του Θεού. Οργίζεστε, αλλά προσέχετε, μην αμαρτάνετε. Ζητείτε την ειρήνη μετά πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό, για να βλέπουμε στη ζωή μας δυνατό το πρόσωπο του Θεού, τη χείρα του Κυρίου και το βραχείο να τον εξαπλωμένο. Είναι ανάγκη, είναι αναγκαίο. Ακούσατε λοιπόν με προσοχής, ακροάστητε. Και τι λέει? Δεν λέει ταπεινώθητε, λέει μη επέρεστε. Μη επέρεστε. Ακούσατε όλα αυτά που μας είπε τώρα, που μας διαβάζουμε. Και μη επέρεστε. Μην θεωρείς ότι είσαι τι περισσότερο από ότι είσαι, γιατί τον εαυτό σου κοροϊδεύεις και θα μπλέξεις. Τον εαυτό σου πλανάς, σε κοροϊδεύει η καρδιά σου. Δεν είσαι τίποτα καλύτερο από οποιονδήποτε, και ιδιαίτερα από αυτό που νομίζεις. Αδερφοί αγαπητοί, ας λάβουμε υπόψη μας σοβαρά αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν υπάρχει άνθρωπος επί της γης που να είναι άξιος λόγου. Μη επέρεστε. Και μη επέρεστε, διότι ο Κύριος ελάλησε. Δεν τα λέει αυτά άνθρωπος. Ξέρετε, ένα άλλο χαρακτηριστικό της έπαρσης του ανθρώπου που δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα, οι συγκρίσεις. Μη συγκρίνετε τον εαυτό σας με τους άλλους, ανοητεύετε. Και όταν συγκρίνω τον εαυτό μου με τον άλλον, ή θα φανώ ότι είμαι πολύ καλός, σπουδαίος, εγώ τώρα δεν άξα να πάρω την Άννα και γυναίκα μεταξύ μας τώρα, αλλά τέλος πάντων χάρη έκανε ο Θεός. Ποτέ, αδερφοί, μην το πούμε αυτό. Ποτέ. Ποτέ. Όχι για τη γυναίκα μας, για τον αδερφό μας. Τώρα εσείς είσαστε εδώ πέρα πολύ μικροί για μένα. Ποτέ μην το πεις, αδερφέ. Ποτέ μην αισθανθείς υπεροχή ή μέσα σου κάποια διαφοροποίηση ικανότητας ή δυνατότητας ή οτιδήποτε. Τίποτα, αδερφοί, δεν είναι κανείς. Ο λιγότερον του μηδενός είμαστε. Ζυγίζουμε όπως ένας κόκκος σκόνης επάνω στο στατήρα. Μα εγώ είμαι μορφωμένος. Σιγά. Εγώ είμαι, έχω μπράτσα, ποιος θα βάλει μαζί μου? Εγώ είμαι 2 και 10, όλοι είσαστε ένα 60. Δεν υπάρχουν, αδερφοί αγαπητοί, διαφορές. Και επειδή δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό, ήρθε ο Θεός να μου το δείξει με έναν τρόπο να καταλάβω πόσο ασήμαντες είναι οι διαφορές μας, αν υπάρχουν, που δεν υπάρχουν. Είχα πει και έλεγα τότε, μα είναι άδικος ο Θεός. Είναι εκεί στην Αφρική που πεινάνε, ταλαιπωρούνται, άρρωστοι, πεθαίνουν, το μέσος όρος ηλικίας είναι 30-35 χρονών, 45 χρονών είναι γέροντες, και είναι εκεί οι Βόρειοι Ευρωπαίοι που ζουν 80 χρόνια, καλοπερνάνε, τρώνε, τα έχουν όλα,
Και λέω, Θεέ μου, αυτό είναι αδικία. Και δεν το έλεγα εγώ. Μου το λέγανε, αλλά δεν είχα λόγους να τους απαντήσω. Και έρχεται λοιπόν ο Θεός, ενώ προσευχόμουν και με ονειδίζανε, ήμουν καινούριο στην πίστη, και με ονειδίζανε και μου λέγανε ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού, γιατί έλεγα δίκαιος είναι ο Θεός. Και το πίστευα. Έλα μου λέει να σου πω, γιατί αυτός ο άνθρωπος λέει γεννήθηκε άρρωστος και ο άλλος υγιής, ποιος δίκαιος μου λέει. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι βλάκας, ηλίθιος, με την έννοια δηλαδή του καθυστερημένου, και ο άλλος είναι με ιδιοφυΐα. Μου το λέγανε άνθρωποι συνάδελφοι, επιστήμονες, καλοί άνθρωποι, και δεν μπορούσα να τους απαντήσω. Γιατί ένας πεθαίνει στα 25 και άλλος πεθαίνει στα 100. Γιατί ένας παππούς ζει και ένα νέο παιδί που έχει, και είχαμε τότε, αν θυμάμαι καλά, δύο παιδιά, τρία παιδιά νεαρά, σκοτώνεται. Άδικος είναι ο Θεός. Και επειδή Θεός άδικος δεν υπάρχει, άρα δεν υπάρχει Θεός. Και είχα πάει στην προσευχή και προσευχόμουν και έλεγα, Κύριε, δεν είναι έτσι. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Και δεν ξέρω τι να τους πω για τη δικαιοσύνη σου, για την αγαθοσύνη σου. Και ενώ ήμουν στενοχωρημένος γιατί δεν είχα επιχειρήματα. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, πολλές φορές δεν έχουμε επιχειρήματα. Και τα επιχειρήματα των ασεβών είναι ισχυρότερα. Μη στενοχωριέσαι. Τα επιχειρήματα των άδικων είναι πιο στερεά από τα δικά μας. Μη στενοχωριέσαι. Δεν είναι ζήτημα επιχειρημάτων. Είναι ζήτημα ελέους και χάριτος. Και το τέλος έχει εκείνο που έχει σημασία. Στο τέλος, λέει, θα φανεί η διαφορά μεταξύ του δουλεύοντος του Θεού και του μη δουλεύοντος του Θεού. Αλλά παρόλα αυτά ο Θεός είναι τόσο καλός που ενώ προσευχόμουν, δεν είχα καν Πνεύμα Άγιο τότε, και πολύ καινούριο σας λέει ήμουν, αλλά η θλίψη μου ήταν μεγάλη, γιατί ντρεπόμουν, γιατί δεν μπορούσα να υπερασπιστώ τη δικαιοσύνη του Θεού μέσα σε ανθρώπους σοφούς. Τέλος πάντων, μέσα στον κόσμο αυτό. Και ενώ προσευχόμουν, μου έδειξε ο Θεός μια όραση και μου έδειξε να κάθομαι όρθιος προσοχή σε ένα μέρος. Αλλά δεν ήμουν μόνος μου. Κάνω έτσι, δεξιά μου, και βλέπω έναν που ήταν ένα 30. Και λέω, ρε παιδί μου, πόσο ψηλός είμαι εγώ. Είπα, όπου ένα πολύ ψηλός είμαι. Κοίταζα. Το σκεφτόμουν τώρα. Αλλά αισθάνομαι ότι υπάρχει και κάποιος δίπλα μου. Κάνω έτσι, ήταν 2,5 μέτρα. Όπου λέω, πόσο κοντός είμαι, βρε. Όπου, πολύ κοντός είμαι. Εγώ είμαι ένα 72, έτσι. Τώρα, επειδή έχουν περάσει τα χρόνια, έχω κοντίνει λίγο. Αλλά τέλος πάντων, εγώ λέω αυτά που γράφει ταυτότητα όταν ήμουν 18 χρονών. Τώρα, ξέρετε, όσο περνάει ο καιρός, μικραίνεις λίγο. Εγώ όμως δεν το λαμβάνω υπόψη μου. Λοιπόν, είμαι ένα 72. Πολύ, πολύ ψηλό, πολύ κοντός είμαι εγώ. Πολύ ψηλός είναι αυτός. Και κοίταγα από εδώ, πολύ ψηλός ήμουνα. Κοίταγα από εκεί, πολύ κοντός ήμουνα. Και κοιτάω μπροστά και βλέπω, αδερφοί, ένα βράχο. Το κοιτάω, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο βράχο. Ένα λαμπερό βράχο, γκρι μπλε. Και το κοιτάω, κοιτάω. Δεν είχε τέλος. Θαυμαστός, έλαμπε, λαμπύριζε. Κοιτάω δεξιά, κοιτάω. Δεν είχε τέλος. Κοιτάω από εκεί, δεν είχε τέλος. Κοιτάω κάτω, δεν είχε τέλος. Και ακούω τη φωνή του Θεού. Είδες πόσο ασήμαντες είναι οι διαφορές των ανθρώπων στην παρουσία μου μπροστά. Και είπα, πω, Κύριε, δίκαιος είσαι. Και τότε είπα, τι διαφορά έχει αν πεθάνει κανείς 100 χρονών ή 30, αν το συγκρίνουμε με την αιωνιότητα. Έχει διαφορά, αδερφοί. Ποια είναι η διαφορά του πλούσιου με του φτωχού, αν τον βάλουμε μπροστά στην κληρονομιά της Βασιλείας των Ουρανών? Και από τότε μέσα στην καρδιά μου τις οποιασδήποτε διαφορές τις θεωρώ τόσο ασήμαντες. Και αυτό μου κάνει καλό. Και μου κάνει καλό, και πολλές φορές το θυμάμαι όταν ξεχνιέμαι. Να μην θεωρήσουμε, αδερφοί, ότι επειδή εγώ είμαι ένα 72 και ο άλλος είναι ένα 68, ότι τον περνάω.
άντε να είναι και ένα 65. Και να μην θεωρήσουμε ότι επειδή εγώ είμαι ένα 72 και ο άλλος είναι ένα 85, ένα 90, ότι συμβαίνει τίποτα. Τίποτα, αδερφοί, δεν λένε αυτά. Ο ένας είναι λίγο πιο πλούσιος και έχει 10 κουστούμια και ο άλλος είναι πολύ φτωχός και έχει ένα και αυτό με το ζόρι και το ράβι. Δεν λέει τίποτα αυτό. Και μην το ακούτε σαν υπερβολή. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι είναι η αλήθεια. Οι διαφορές είναι ασήμαντες μπροστά στον πλούτο και τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό μην επέρεστε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος έπαρσης σε κανέναν άνθρωπο. Κανένας λόγος. Μα εγώ είμαι όμορφος. Όταν ήμουν 18 ήμουν ανώστημος. Τώρα που είμαι 60 άστα να πάνε. Και άμα πάω 100, αν φτάσω 100, θα με βλέπετε και θα λέτε ρε, και πώς θα περπατάω. Και δεν είναι μακριά τα 100. Έχουν περάσει 60, τα 40 πολύ πιο γρήγορα φτάνουν. Και λέω για 100 αν θα φτάσω. Αλλά εμείς ελπίζουμε στην αρπαγή της Εκκλησίας. Τι διαφορά όμως, αδερφοί, έχει η ομορφιά ή και το σώμα του ανθρώπου όταν το συγκρίνουμε με το σώμα της Ανάστασης που θα μας δώσει ο Χριστός? Τι διαφορά έχει? Ευχαριστούμε τον Θεό. Μην επέρεστε, αδερφοί. Δεν υπάρχει λόγος έπαρσης. Και αν μάλιστα η έπαρση φτάσει στο σημείο το πνευματικό, εγώ είμαι προφήτης, εσύ δεν είσαι, εγώ είμαι καλύτερος προφήτης από σένα, εσύ δεν είσαι, εγώ είμαι κήρυκας, εσύ δεν είσαι, και έχετε δει άλλο κήρυκα σαν και αυτόν, σαν και εμένα. Όπως είχε έρθει κάποιος αδερφός πολύ καλός, το βάφτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο και μου λέει, με βάφτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο, χαρά εγώ, μπράβο αδερφέ μου. Μου λέει, πάμε να προσευχηθούμε. Πάμε να προσευχηθούμε. Γονατίζουμε, μιλάει γλώσσες, ωραίες γλώσσες, δυνατές. Όταν τελειώνουμε, μου λέει, έχεις ξανακούσει άλλη φορά τέτοιες γλώσσες? Κοιτάω. Λέω, έχεις ξανακούσει τέτοιες γλώσσες? Λέω, πολλές φορές. Πολλές φορές. Με κοίταξε, συνήλθε. Αλλά συνήλθα κι εγώ. Γιατί καμιά φορά προφητεύουμε και λέμε, δεν το λέω, δεν πρέπει να το λέμε. Έχεις ακούσει τέτοια προφητεία, είδες, δύναμη που είχε. Ή μας δίνει ο Θεός χάρη και φέρνουμε ένα ωραίο μήνυμα. Πω, πω, ρε παιδί, εγώ το είπα. Αυτό είναι το μεγάλο κακό, δεν το είπες εσύ. Δεν το είπες εσύ. Αν το έλεγες εσύ, το θυμάμαι και αυτό, όταν ο Θεός με είχε πάει στο Αίγιο και πήγαινα κάθε τόσο στο πύργο, ο αδερφός ο Γιώργος ο Μικελόπουλος, ο Κύριος να τον ευλογεί, του είχε βάλει ο Θεός την καρδιά και κάθε τόσο με έβαζε να μιλάω. Ήταν το μόνο πράγμα που δεν είχα προσευχηθεί ποτέ, δεν είχα ζητήσει ποτέ και με όλη μου την καρδιά μπορώ να ομολογήσω, ποτέ δεν το ήθελα. Και με έβαζε, δεν θέλω. Και έφτασα να μην πηγαίνω στην εκκλησία, αλλά έλα που δεν υπήρχε άλλη εκκλησία και δεν μπορούσα να ζήσω χωρίς εκκλησία. Και πήγαινα και μου έλεγε 5 λεπτά. Πήγαινα 5 λεπτά, διάβαζα, κάτι έλεγα. Όμως αυτό δημιούργησε φόβο και κάθε Δευτέρα βράδυ προς Τρίτη που θα μίλαγα, την Τρίτη πήγαινα στην εκκλησία, δεν κοιμόμουν και διάβαζα και διάβαζα και διάβαζα. Και είχα βάλει και ένα σημείο και έλεγα, αν Κύριε, αυτά που διαβάζω και αυτά που έρχονται στο μυαλό μου είναι από σένα, δεν είχα ακόμη λάβει Πνεύμα Άγιο, θέλω πριν ανέβω, με ανεβάσει ο Γιώργος να το πω, να τα λέει ο Γιώργος και να συμφωνεί να είναι τα ίδια. Και πράγματι, αδερφοί, 3 χρόνια περίπου έγινε αυτό, 2,5 χρόνια έγινε αυτό. Κάθε φορά όταν ανέβαινα στον άμβονα, δεν είναι αυτό όμως αυτό που θέλω να σας πω, πριν ανεβάσω άρχισε και έλεγε κάτι ο Γιώργος και ήταν αυτά που μου είχε βάλει ο Θεός στην καρδιά και με ενίσχυε ο Θεός. Άρα δεν είναι δικά μου, εσύ μου τα δίνεις. Και σιγά σιγά άρχισα να μιλάω 5 λεπτά, άρχισα να μιλάω 10 λεπτά, άρχισα να μιλάω 1/4, 20 λεπτά και να γίνεται και ευλογία. Αυτό είναι, τώρα τα μάθα όλα. Τώρα τα μάθα. Το βράδυ λοιπόν της Δευτέρας το ρίχνω στον ύπνο. Πάω την Τρίτη, ανοίγω τη γραφή, θα τα πω όλα τώρα. Ανοίγω λοιπόν, το θυμάμαι ακόμη το κήρυγμα, το Ζακχαίο. Ακόμη το θυμάμαι. Αρχίζω να μιλάω, κοιτάω την ώρα, ήτανε 8 και 4, είχε πάει 8 και 17 λεπτά. Ρε παιδί μου, τόση ώρα μιλάω, 2 λεπτά περάσανε. Ξανακοιτάω την ώρα, 8 και 20. Ρε, να μην περνάει η ώρα και να βλέπω από κάτω.
Ας μπορεί το ένας, ας μπορεί το άλλος. Και να μην ξέρω τι να πω και να μην προχωράει η ώρα. Και δώστου να προσπαθώ και να καταλαβαίνω τι λέω και σαν χλαμάρες. Και τέλος πάντων περάσαν τα 20 λεπτά, εγώ στα 10 λεπτά είχα κατέβει κάτω, είχα πάει σε μια γωνιά και δεν μίλαγα καθόλου. Τέλειωσε, έρχεται ο άδερφος ο Γιώργος. Μου λέει, τι έκανες, τι αμαρτία έκανες. Δεν είχα κάνει τίποτα ο Φουκαράς. Λέω, Γιώργο μου, καμία αμαρτία δεν έκανα. Μου λέει, τι έγινε σήμερα. Λέω, ξέρω εγώ τι έγινε σήμερα. Και μετά κατάλαβα ότι νόμισα ότι τα είχα μάθει όλα. Και από τότε, αδερφοί αγαπητοί, πριν ανέβουμε στον Άμβωνα, και αυτό το λέω αλήθεια και ενώπιον του Θεού, τρέμω. Κάθομαι, προσεύχομαι, κάθομαι, διαβάζω. Άκουγα μερικούς που λέγανε, θα πάω να κάνω ένα κηρυγματάκι και θα τελειώσουμε. Δεν γίνεται κηρυγματάκι, αδερφοί. Δεν θέλουμε να έρθουμε και να μιλήσουμε εμείς. Τι να σας πω, αδερφοί, εγώ. Μπούρδες θα σας πω. Θέλουμε να έρθει ο Θεός να πάρει τις καρδιές σας, να τις φτιάξει. Να έρθει ο Θεός να πάρει την καρδιά μου, να πάρει το μυαλό μου, να μας ενώσει. Αυτή τη στιγμή ξέρετε, αδερφοί, τι έχει κάνει ο Θεός. Όλους μας έχει κάνει ένα. Γίνεται αυτό ανθρώπινα? Δεν γίνεται. Όταν είμαστε ένα, καταλαβαινόμαστε. Όταν είμαστε ένα, αυτά που λέει ο ένας τα ακούει ο άλλος και τα καταλαβαίνει και τα χαίρεται και το σημαντικότερο συμφωνεί. Για σκεφτείτε, αδερφοί, να υπήρχε το, να γινόταν το κήρυγμα και να έλεγαν αυτοί, δεν τα λέει καλά, λάθος τα λέει. Και να έλεγε ο εκείνος, τι μας λέει τώρα. Να έλεγε ο άλλος, καλά τα λέει. Να έλεγε ο άλλος, έτσι και έτσι. Δεν είναι, αδερφοί, τα λέει καλά ή δεν τα λέει καλά. Σημασία έχει η ενότης της πίστεως, η ενότης του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί κανένας, αδερφοί, κήρυκας δεν έχει καλολογικά στοιχεία, δεν λέει φιλοσοφίες, δεν λέει πράγματα μεγάλα και σπουδαία. Τίποτα δεν λέει. Να σας πω τι λέει. Αυτά που του κατεβαίνουν στο μυαλό, αυτά που του έρχονται. Δεν τα έχει προγραμματίσει, δεν τα έχει γράψει σε ένα χαρτάκι, δεν τα έχει μελετήσει, δεν τα έχει σπουδάσει. Αλλά έχει κάτσει, έχει διαβάσει, έχει προσευχηθεί και λέει, Θεέ μου, τώρα εσύ να αναλάβεις. Και όταν αναλάβει ο Θεός, ξέρετε τι γίνεται. Μας ελέγχει ο Λόγος του Θεού, μας παρηγορεί ο Λόγος του Θεού, μας ενισχύει ο Λόγος του Θεού, μας διδάσκει ο Λόγος του Θεού. Και το πιο σημαντικό, που αυτό, αδερφοί αγαπητοί, μόνο ο Θεός το κάνει και μας δίνει χαρά. Έχετε δει κανένα να φεύγει από την εκκλησία λυπημένο? Όλοι φεύγουμε χαρούμενοι. Γιατί? Αυτός είναι ο Θεός. Χαρούμενοι. Τώρα θα σηκωθούμε, θα σε ευχαριστούμε, Κύριε. Για ποιο πράγμα? Για ποιο πράγμα τον ευχαριστούμε? Για αυτό που έκανε. Πω, και τι δεν έχει κάνει στην καρδιά μου, στην καρδιά σου, στην καρδιά του, σε όλες τις καρδιές μας. Κάνει ο Θεός. Και έτσι θέλουμε να κάνει ο Θεός. Και έτσι θέλουμε. Αμήν, αδερφοί. Έτσι θέλουμε. Δεν θέλουμε να ακούσουμε εδώ πέρα επιστημονικά πράγματα. Άμα θέλουμε να ακούσουμε επιστημονικά πράγματα, πάμε σε διαλέξεις. Θέλουμε να ακούσουμε πράγματα Θεού. Θέλουμε να μας ταπεινώσει ο Θεός. Όχι να μας δείρει, να μας ταπεινώσει. Όχι να μας ελέγξει και να μας προσβάλλει. Να μας ελέγξει και να μας διορθώσει, να μας διδάξει. Μην επέρεστε λοιπόν. Δεν έχετε τίποτα. Γιατί? Αν επαρθείτε, λέει ο Θεός, ακούστε τι λέει. Μην επέρεστε και πώς θα γίνει πραγματικότητα αυτό, αλλά δώστε δόξα στο Θεό. Τι κάνουμε εμείς σήμερα όλοι μας τώρα, αυτή τη στιγμή? Λέμε, ο μόνος που αξίζει να του δώσουμε δόξα είναι ο Θεός. Έτσι δεν λέμε όλοι, αδερφοί? Είμαι βέβαιος 100% ότι ανάμεσά μας δεν υπάρχει ούτε ένας αυτή τη στιγμή που να πει, και συγχωρέστε με που θα το πω αυτό, τι ωραία που τα είπε ο Γιώργος. Μα δεν τα είπε ο Γιώργος και δεν τα είπε και ωραία. Τα λάθη μας λέμε, τις ανοησίες μας λέμε. Δόξα, η δόξα ανήκει μόνο στο Θεό, αδερφοί. Μην επέρεστε λοιπόν, δώστε δόξα στο Θεό. Γιατί? Γιατί τα πράγματα δεν θα είναι καλά διαφορετικά. Θα φέρω σκοτάδι ώστε οι πόδες σας να προσκόψουν στα σκοτεινά μέρη, ενώ εσείς θα περιμένετε φως.
Ενώ εσείς θα περιμένετε φως, εγώ θα φέρω σκοτάδι και θα σκοντάφτετε. Ενώ εσείς θα περιμένετε ευλογία, εγώ θα φέρνω κατάρα. Ενώ εσείς θα περιμένετε οικοδομή, εγώ θα φέρνω γκρέμισμα. Και όχι μόνο αυτό, και δύο ακόμη πράγματα τρομακτικά. Θα μετατρέψω το φως το οποίο είστε και θα περιμένετε περισσότερο, θα το μετατρέψω σε σκιά θανάτου και θα το καταστήσω πυκνό σκότος ψηλαφυτό, που σημαίνει σκιά θανάτου, αγωνία θανάτου. Θανάτου και σωματικού, αλλά ιδιαιτέρως θανάτου πνευματικού. Ξέρετε τι σημαίνει να ζει ο άνθρωπος στην αγωνία του πνευματικού θανάτου? Δηλαδή να έχει χάσει την πίστη του. Είναι κόλαση, αδερφοί. Και ξέρετε τι σημαίνει η ζωή μας να έχει μετατραπεί σε σκοτάδι πυκνό και ψηλαφυτό? Τέλειο αδιέξοδο. Πιο σωστά, τέλεια αδιέξοδα. Κοιτάω στην οικογένεια, μαυρίλα. Κοιτάω στη γυναίκα μου, μαυρίλα. Κοιτάω στον άντρα μου, μαυρίλα. Κοιτάω στα παιδιά μου, μαυρίλα. Κοιτάω στη δουλειά μου, μαυρίλα. Κοιτάω στην υγεία μου, μαυρίλα. Κοιτάω μαυρίλα δεξιά, μαυρίλα αριστερά, μαυρίλα μπροστά, μαυρίλα πίσω, μαύρη μαυρίλα πλάκωσε, μαύρη σαν καλιακούδα, λένε οι άνθρωποι. Έτσι λένε οι άνθρωποι. Αλλά αυτό δεν έρχεται μόνο το, αδερφοί. Αυτό ο Θεός το φέρνει. Ο Θεός τι φέρνει? Όταν όμως δεν υπερηφανευόμαστε, όταν ακούμε με προσοχή τα λόγια του Θεού, δίνουμε δόξα στο Θεό, μετανοούμε, διορθωνόμαστε, επιστρέφουμε, τι φέρνει? Το φως σας, λέει, θα λάμψει σαν της αυγής. Μέσα στο σκοτάδι ξαφνικά θα έρθει η αυγή. Και η αυγή δεν σκοτεινιάζει, αδερφοί. Αν αρχίσει η αυγή, θα φτάσει και θα γίνει κατά μεσήμερο. Δεν θα μπορείς να βλέπεις τον ήλιο από το φως. Αυτά κάνει ο Θεός. Γι' αυτό ταπεινώθητε και ιδιαιτέρως απευθυνθείτε στο βασιλιά και στη βασίλισσα. Εδώ είναι για τους ανθρώπους που έχουν την εξουσία. Γιατί και πιο σωστά την ευθύνη, πιο σωστά την αποστολή. Έχεις ευθύνη, εξουσία, αποστολή, πρεσβύτερε μέσα στους αδελφούς της Εκκλησίας. Να τους επιμελείσαι, όχι να τους κυβερνάς. Να τους φροντίζεις, να προσεύχεσαι, να αγωνιάς, να μαθαίνεις. Έχεις ευθύνη, αδελφέ πατέρα, για την οικογένειά σου, για τη γυναίκα σου. Πρέπει να την παραστήσεις όπως ο Χριστός στην Εκκλησία, αγία, ένδοξη. Μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ετήτων τιούτων. Και αυτό θα το κάνεις μόνο προσευχόμενος. Γιατί μόνο ο Χριστός μπορεί να το κάνει. Θα το κάνεις μόνο μένοντας στο θέλημα και στο λόγο του Θεού. Μόνο ταπεινά. Έχεις ευθύνη, γυναίκα. Ο άντρας σου είναι η κεφαλή σου. Έχετε ευθύνη, νέοι και νέες, να δημιουργήσετε οικογένειες ευλογημένες παρακυρίου. Ο Χριστός θα σου βρει τη γυναίκα. Μην ψάχνεις με τα ματάκια σου, με τα φτάκια σου και με οτιδήποτε άλλο. Ο Χριστός θα σου βρει σύζυγο. Έχεις ευθύνη. Και ποια είναι η ευθύνη της εξουσίας σου? Η επιλογή σου, η εκλογή σου. Δεν μπορείς να εκλέξεις κατά την επιθυμία της καρδιάς σου. Δεν πρέπει τουλάχιστον. Δεν πρέπει να εκλέξεις τη δουλειά σου κατά την επιθυμία της καρδιάς σου. Θυμάμαι, και αυτό θα σας το πω, αδερφοί, γιατί μου το έχει βάλει ο Θεός από το πρωί όλη την ημέρα σήμερα να σας το πω. Περίεργο είναι αυτό στην καρδιά μου. Όταν επρόκειτο να αλλάξω δουλειά μετά από 16 χρόνια στην πρώτη μου δουλειά, ήρθανε μπροστά μου δύο εργασίες. Η μία μου έδινε, θα σας πω και νούμερα, αν τα θυμάμαι καλά, γύρω στις 600.000 μισθό τότε. Η άλλη μου έδινε 300.000 μισθό. Η μία μου έδινε προοπτικές και δόξα. Δεν είμαι γελματική, όχι κακή έτσι, όχι περηφάνεια. Η άλλη ήταν μια εταιρεία πολύ χαμηλή.
Και πήγα και προσευχήθηκα. 4-5 φορές μαζί με τη γυναίκα μου. Τι θα κάνω, πού θα πάω. Και ο Κύριος έλεγε και την πρώτη φορά και τη δεύτερη με διαφορετικούς τρόπους, με πολλούς τρόπους, στη μικρή εταιρεία. Δεν ήταν εύκολο να το διαλέξεις, αλλά είχε φτιάξει ο Θεός την καρδιά μου τότε και το διάλεξα. Όταν πήγα κάτω, αυτή η εταιρεία που πήγα ήταν μακριά και έπεσα την πρώτη μέρα σε πολύ μεγάλη κίνηση. Και ενώ είχα κλείσει ραντεβού 9, έφτασα 10 και άρχισα να παραπονιέμαι στο Θεό. Και λέω, Κύριε Θεέ μου, τόσο μακριά οι άλλοι ήταν δίπλα στο σπίτι μου. Και έρχεται η φωνή του Θεού μέσα στο αυτοκίνητο και μου λέει, είδες πόσο πιο κοντά είναι από το Αίγιο. Το βούλωσα και έφτασα 10 η ώρα εκεί. Μπαίνω στο γραφείο μου. Τι γραφείο ήταν αυτό? Ο Λεωνίδας το θυμάται που είχε δει. Μόνο αυτός. Το γραφείο το έπιπλο κουνιότανε. Ήταν τουλάχιστον 40-50 ετών γραφείο. Η καρέκλα ήταν έτσι. Έπρεπε να κάθουμε έτσι για να ισιώνει. Ερκοντίσιον, καλοριφέρ, τίποτα. Το καλοκαίρι ψόφος. Το βράδυ καύσωνα. Το χειμώνα ψόφος. Το καλοκαίρι καύσωνας. Με μολύβι δούλευα. Τα χέρια μου ακουμπάγανε στο γραφείο και γινόντουσαν μαύρα από τη βρώμα που ήταν το γραφείο. Έπρεπε να πάρω, σκεφτόμουν να πάρω και ένα τα μαύρα που φοράγανε οι λογιστές στα μανίκια μέχρι εδώ. Αυτά που σας λέω, ο Θεός ξέρει, ο Λεωνίδας ξέρει και η γυναίκα μου ξέρει από αυτά που έχει ακούσει. Είναι αλήθεια όπως σας το λέω. Και όταν μπήκα μέσα, κλείνω την πόρτα. Σας είπα την άλλη δουλειά. Κάτι γραφεία. Πα, τι να σας λέω. Ήτανε στο κτίριο του Βοβού καινούρια. Με θέα μέχρι τον Πειραιά. Και κάθομαι λοιπόν εκεί. Πικραμένος, απογοητευμένος. Ανοίγω τη γραφή μου. Για να το βρω, αδερφοί. Ανοίγω, θα το βρω. Το βρήκα. Ανοίγω τη γραφή μου. Και λέω, Θεέ μου, πού με έφερες? Και μου λέει ο Θεός, θυμήσου, εγώ γεννήθηκα σε στάβλο. Όταν μου το είπε, παρηγορήθηκα. Και λέω, σε παρακαλώ, Κύριέ μου, μπορείς να μου μιλήσεις, να με ενισχύσεις λίγο? Μπορείς. Και ανοίγω τη γραφή μου στη σελίδα 685. Είναι ανοίχτετη, αδερφή. Και είδα ένα εδάφιο. Όλη η γραφή ήταν μαύρη, γκρι, ένα εδάφιο λαμπύριζε. Το εδάφιο 11 και έχω γράψει δίπλα 3 Σεβδόμου 1989. Ο Κύριος λέγει, βεβαίως το υπόλοιπον σου τελείστε καλόν. Βεβαίως θέλω μεσητεύσει υπέρ σου προς τον εχθρό, εν καιρό συμφοράς και εν καιρό θλίψεως. Το γράψα, αλλά όχι στη γραφή μου, στην καρδιά μου, αδερφή. Έφυγα και ήμουνα χαρούμενος. Είπα ότι ο Θεός έχει αναλάβει. Και φτάνω στο σπίτι μου. Έρχομαι στην εκκλησία και έρχεται ένας αδερφός καλός, πολύ καλός αδερφός. Πιο μεγάλος από μένα, πιο έμπειρος, πιο παλιός. Και ήξερε αυτός ακριβώς το τι γινότανε. Γιατί του τα έλεγα. Του λέγα, προσευχήθηκα και ο Θεός έκανε αυτό και μου είπε να πάω εκεί. Προσευχήθηκα και ο Θεός έκανε αυτό και μου είπε να πάω εκεί. Είμαστε πολύ κοντά. Λοιπόν, όταν πήγα, μου λέει, τι γίνεται με τη δουλειά? Λέω, τι να σου πω τώρα, αδερφέ μου, του λέω. Του είπα για το γραφείο, του είπα... Και μου λέει, είδες, μου λέει, που έπρεπε να πας στην άλλη δουλειά. Πω, με βούλιαξε. Γι' αυτό να προσέχουμε τι λέμε, αδερφέ. Ενώ ο Θεός μου δώσε, με παρηγόρησε, με ενίσχυσε, με βούλιαξε. Περάσαν τα χρόνια. Ευχαριστώ το Θεό που πήγα εκεί. Το τι συνέβη στην άλλη δουλειά, δεν θα σας το πω γιατί πέρασε η ώρα.
άνεργος θα ήμουν. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Το τι έγινε στην τούτη δουλειά που έμεινα εγώ μέσα σε ένα χρόνο. Τα πάνω κάτω. Ο Θεός έφερε τα πάνω κάτω. Και από οικονομικής απόψεως, δόξα στο Θεό. Και από επαγγελματικής, αλλά και από συνταξιοδοτικής απόψεως. Τώρα, αδελφοί, έχει σημασία να εμπιστευόμαστε το Λόγο του Θεού. Και να μείνουμε σε αυτό. Μην επέρεστε. Ακούσατε, ακροάστητε. Πέστε στο βασιλιά, πέστε και στη βασίλισσα. Εάν δεν ακούσετε αυτά που σας λέω, θα αφαιρεθεί ο στέφανος της δόξης από τις κεφαλής σας. Θα αφαιρεθεί. Και είναι φοβερό, αδερφοί, να σου δώσει ο Θεός στέφανο δόξης και ο Θεός να στο πάρει. Είναι φοβερό. Είναι πολύ ωραίο από κλητήρας δήμαρχος, αλλά είναι τραγικό από δήμαρχος κλητήρας. Και μάλιστα στα πνευματικά. Οι λύσεις του προβλήματος, η συμβουλή του Θεού. Ταπεινώθητε, αδελφοί μου, υπό την κρατεάν χείραν του Κυρίου και Αυτός θα σας υψώσει, όχι τώρα, εν καιρό. Αμήν.